Λοιπόν, ε, Μπορεί να μην ακούστηκαν τα στοιχεία τη Ελστάτ, αλλά ακούστηκαν τα πολύ ωραία κουπλιμέντα που μου κάνανε και δύο φορέ. Εντάξει. Έτσι, δύο. Ε, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το έκανε για να τα ξαναγίνει. <laughs> Πάντω <laughs> μου <laughs> λένε ότι <laughs> τώρα <laughs> που είσαι <είχε σε> καμπάναρη, <laughs> <laughs> πρέπει να το έκλεισε για να ξαναγίνει. <laughs> ναι, αυτό έγινε. Το αυτό έκλει. έκλεισε ο ίδιο για να yeah. μην μπορέσει <laughs> να κλείσει. <laughs> Θέλει να ξανακούσει τα κουπλιμέντα, κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και αφορούν την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία για το πρώτο τρίμηνο. Πολύ χρήμα, η Παύλο, πίσω. 24, ναι, έτσι φαίνεται και στην. Στην οθόνη. Δίνει λοιπόν η Ελστάτ δυναμικού ρυθμού ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα οι αιτήσει μεταβολέ για το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι στο 2,1%. Το αμέσω προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η αιτήσια μεταβολή ήταν στο 1,3%. Τώρα σε τριμηνιαία βάση, από το τέταρτο τρίμηνο στο πρώτο τρίμηνο, η μεταβολή είναι συν 0,7% στου ρυθμού ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Έχει όμω ενδιαφέρον να δούμε και στην επόμενη κάρτα τα επιμέρου βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τι ετήσιε μεταβολέ του, που δείχνουν και πού βασίζεται δηλαδή αυτό ο ρυθμό ανάπτυξη. Καταναλωτική δαπάνη, συν 1,1%. Ακαθάριστε επενδύσει, συν 2,9%. Αυτά είναι τα δύο δυνατά στοιχεία. Κατανάλωση και επενδύσει. Τώρα, στι εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών έχουμε μείωση 5,7%, η οποία επιμερίζεται όσον αφορά στι εξαγωγέ αγαθών στο μείον 8,8%, ενώ στι υπηρεσίε συν 1,5% και στι εισαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών έχουμε μια αύξηση 3,1%. Και εδώ ο επιμερισμό είναι ως εξής, Στα αγαθά, εισαγωγέ αγαθών συν 2,5%, εισαγωγέ υπηρεσιών συν 4,8%. Να θυμίσω μόνο για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα ότι στον προϋπολογισμό αρχικός υπήρχε η εκτίμηση για ανάπτυξη 2,9%. Στο πρόγραμμα σταθερότητας έγινε αναθεώρηση προ τα κάτω στο 2,5%. Ενώ άλλοι σοβαρότατοι θεσμοί, όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμά 2,2% για το 2024. Το Διεθνέ Ομοσπονδιακό Ταμείο και όσα εκτιμούν 2%. Ά, Εντάξει, θετικά είναι τα στοιχεία. Θετικά είναι τα στοιχεία, βέβαια. Λοιπόν, τον κύριο που βλέπετε όρθιο εδώ μπροστά σα, την Κυριακή θα τον δείτε από μακρισμένη σύνδεση, γιατί θα έχει τη χαρά και την ευτυχία να βρίσκεται στο νέδρα του Ευρωκοινοβουλίου Στας Βρυξέλλας, Ακριβώς. από όπου θα μα δώσει όλα τα στοιχεία για τι ευρωεκλογέ. Γιατί πλέον, καλό ή κακό, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πότε πετά και πότε γυρνά. Πετάω αύριο, γυρνάω τη Δευτέρα και την Κυριακή και την Δευτέρα. Σε όλη τη ζωντανή ροή του καναλιού θα έχουμε ζωντανέ συνδέσει, πολύ τακτικέ, για να δίνουμε την ανταπόκριση με όλε τι εξελίξει από τι Βρυξέλλε. Οι οποίοι που θα είναι και εξαιρετικά πλούσια. Καταρχά, να, να, υπενθυμίσουμε πολύ απλά ότι εδώ από την τηλεόραση είναι αυτεμπορική από τις 6 την Κυριακή. πρόγραμμα. Και όσο πάει, γιατί ποτέ δεν ξέρει πόσο θα πάει αυτό το πράγμα, μπορεί να τελειώσει πιο νωρί, πριν τι 12, δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια. Ε. Ε, θα έχουμε όλε τι εξελίξει γιατί 27 ψηφίζουμε, δεν είμαστε μόνο εμεί. Σωστά. Τέσσερι μέρε κρατάει όλη η Έχει ξεκινήσει από χτε και τα μηνύματα δεν είναι καλά. Για μένα δεν είναι καλά, για άλλου είναι καλά. Ε, τώρα ψηφίζουν οι Ιρλανδοί. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν να ψηφίζουν οι Τσέχοι. Μετά αύριο θα οι Ιταλοί και κάποιοι άλλοι. Και ούτω καθεξή. Και οι περισσότεροι την Κυριακή. Ο Παύλο θα είναι στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι Βρυξέλλε. Δεν θα είσαι στο Στρασβούργο, θα είσαι μόνο στι Βρυξέλλε. Τέλεστα, δεν μπορώ να με. Είπαμε. Και στα δύο μέρη ταυτόχρονα. <laughs> και δύο ο Παύλο. Ήταν... Ο Παύλο. <laughs> όλα μπορεί να τα κάνει ο Παύλο. Όσο όμω καταπληκτικό και να <laughs> είσαι. <νέας>. Λοιπόν, Παύλο, <laughs> <laughs> λοιπόν, μου ευχαριστώ πολύ. Και καλό ταξίδι ευχόμαστε. Και καλή επιστροφή, βέβαια. Βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό <laughs> Σαββατοκύριακο.